ζούμε σε μια εποχή που οι κίνδυνοι είναι αλλεπάλληλοι. Όπως λέγει μια αρχαία προφητεία, δεν προλαβαίνουμε να σωθούμε από ένα κίνδυνο, δεν προλαβαίνουμε να πούμε Κύριε δόξαση, και αμέσως μπροστά σε νέο κίνδυνο, ίσως φοβερότερο του προηγουμένου ή παντός άλλου, κατάπληκτη ιστάμεθα και λέγουμε Κύριε σώσε μας. Και δυστυχώς σήμερα ο άγχος της Ελλάδος δεν μπορεί να πούμε την αλήθεια να σας δώσει εκείνο το ανώτερο που ζητούν οι ψυχές σας. Είτε εκ λιλίας, είτε εξ άλλων λατηρίων, ορμόμενοι κήρυγες του Ευαγγελίου, είτε και εκ ψυχικής τεινός καταστώσεως, δεν είμαστε σήμερα εις θέση να σας δώσουμε εκείνο το οποίο ζητούν εαυνέ ψυχές σας. Γνωρίζω καλώς τα αιτήματά σας. Γνωρίζω τους πόθους και τα όνειρά σας. Γνωρίζω τον πόθο να είδετε μια ημέρα την Ελλάδα ένα κράτος χριστιανικό. Αλλά είμαστε μακράν, πολύ μακράν από την ημέρα εκείνη και θα χρειαστούν αγώνες κυρί για να δυνηθούμε να απολαύσουμε την Βασιλεία του Θεού εγκαθιδρωμένη εις την πατρίδα ημών. Τι είπα ότι δηλαδή είσαι προς εμάς, εκλεκτών το ακροατήριο. Δεν έχω ενώπιόν μου ούτε απίστους, ούτε εκφύλους και διαφθαρμένους, ούτε μασόνους και χιλιαστάς, ούτε προτεστάντας ή άλλους τεινός οικουμενιστάς. Ένας κοσμάς ο ετωλός, όταν ευρίσκεται μπροστά στα εκλεκτά ακροατήρια, έλεγε ότι αδέρφια μου, δεν είμαι άξιος να σε μιλήσω. Όχι μόνο να σε μιλήσω, αλλά δεν είμαι άξιος ούτε να φιλήσω τα πόδια σας. Την ώρα αυτή το αίσθημα αυτό καταπλημμυρεί την ψυχή μου και παρακαλώ εγώ ελάχιστος την ώρα αυτή την ιεράν του κηρύγματος παρακαλέσω να προσευχείτε στον Θεό ώστε ό,τι είπαμε να είναι προς δόξα Θεού. Αμήν. Μικρά τα κηρύγματά μας, οι σάλπιγγες μας είναι μικρές και όπως με μια μικρά σάλπιγγα δεν μπορείς να συγκινήσεις πολλούς, ο ήχος μια σάλπιγγος ακούεται σε ένα κύκλο μικρών. Και ο ήχος και η δική μου σάλπιγγα είναι χάλκινη, μπρούντινη, μικρή σάλπιγγα. Και η σάλπιγγα μας χάνεται η φωνή της σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων. Τι είστε εδώ, 1.000, 2.000, 3.000, είστε μία μειονότης, ένα ελάχιστο ποσοστό, σε μία πλημμύρα λαού που υπερβαίνει τα 2-3 εκατομμύρια. Μικρά η σάλπιγγα μας, μικρός ο κύκλος στην οποία χάνει η ήχος, αλλά παρηγορηθείτε δηλαδή, εντός ολίγου, θα ακουστούν σάλπιγγες πελώριε και όπως ποτέ να επιτρέψει ο Θεός να έρθει τέτοιες ημέρες σκυρές όπως τον καιρό του πολέμου μια σιρήνα επάνω στο Λυκαβητό εσήμανε και ο ήχος της σιρήνος ενικούσε όλους τους ήχους και έντρομοι άνθρωποι έστρεφαν τα βλέμματα στον ουρανό και ήσαν έντρομοι κατά παρόμοιο τρόπο στην εποχή μας θα σημάνουν σιρήνες, πνευματικοί σιρήνες και τότε εμείς οι μικροί σάλπιγγες θα συγγίσουμε. Θα συγγίσουν οι αεροκύρκες, θα συγγίσουν οι άγγονες και οι φρόνοι, θα συγγίσουν τα μικρά στόματα και θα λαγίσουν οι σάλπιγγες. Σάλπιγγες αποκαλύψεως. Ευρισκόμαστε σε χρόνους αποκαλυπτικούς. Και ναι, ναι, ο Κύριος μας είπε, δεν δυνάμεθα σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου να εξακριβώσουμε σε ποιον χρόνο θα γίνουν ορισμένα γεγονότα, σε ποιον χρόνο θα γίνει η συντέλεια του αιώνος. Τούτο μόνον οι ανόητοι χιλιάστε διασχυρίζονται, ορίζοντας χρόνους και καιρούς, αλλά συγχρόνως και ο Κύριος μας είπε να προσέχουμε τα σημεία των καιρών. Είναι εντολή του Κυρίου και ελέγχει ο Κύριος τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι ενώ διακρίνουν αύριο κάθε ημέρα η Φιναλίση έχει τα δελτία τα μετεωρολογικά και σου λέγει αύριο θα πνεύσει άνεμος, αύριο στη θάλασσα Μποφόρ, αύριο συνεπώδης ο καιρός, αύριο το ένα. Και ενώ λοιπόν είμαστε εις θέση να διακρίνουμε τα σημεία του ουρανού και όταν βλέπουμε το βράδυ των ουρανών να έχει ένα κόκκινο ροζ χρώμα λέμε ότι αύριο θα είναι καλοσύνη και όταν το πρωί βλέπουμε ότι μαύρα σύννεφα συμπυκούνται στον ορίζοντα λέγουμε ότι χειμώνας θα είναι και όταν βλέπουμε την αμυγδαλιά να ανθίζει και όταν βλέπουμε τα χελιδόνια να έρχονται από μακρόθεν λέγουμε ότι ήρθε η άνοιξη. Κατά παρόμοιον τρόπο και εμείς αδελφοί εκπάρτες όπως τα σκεφαλάσιμον, υψώσα τα βλέμματα στον ουρανό, ατελείσαι τον όμοιον Θεό, ακούονται ήχοι σαλπίγγων αποκαλύψεως. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, άνοιξε τα αυτιά, θα ανοίξουν τα αυτιά και οι πλέον κοφοί, αυτοί οι οποίοι δεν άκουνε σήμερα των ψήτηνων του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος λαλείται δια της φωνής πνευματικών πατέρων και δασκάλων, θα είναι τόσο ζωερά η φωνή των σαλπίγγων, ώστε και τα όρια ακόμα θα θυματίζονται.
θα ακουστούν σ' άκρη της Αποκαλύψεως. Και σε αυτόν τον καιρό πρέπει κατ' εντολή του Κυρίου να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών. Θα σας αναφέρω πολλά τα σημεία των καιρών, σύμφωνα με τον γραφά. Εγώ απόψε θα σας αναφέρω τρία σημεία, τα άλλα τρία σημεία, αν θέλει ο Θεός, θα τα αναφέρω στην επόμενη ομιλία που θα κάνω. Το ένα σημείο, ανοίξατε τον προφήτη Δανιήλ. Εκεί ο Δανιήλ λέγει ευρέθη εμπνεύματι Κυρίου, ευρέθη εις τας όχθας ενός μεγάλου ποταμού, εις τας όχθας του Τίγριος ποταμού. Και εκεί στην όχθη του ποταμού είδε άγγελον, είδε άγγελον. Και ο άγγελος αυτός του έδειξε αρκετά σημεία. Ένα σημείο, ποιο είναι, στο 10ο κεφάλαιο, τελευταίο κεφάλαιο προφητείας Δανιήλ. Τι λέει το προφητείο, ότι θέλει, εις τας εσχάτας ημέρας, θέλει, προσέξατε, θέλει πληθυνθεί η γνώση. Ότι η γνώση θα αυξηθεί πάρα πολύ. Τι σημαίνει τούτο, και πράγματι, στις ημέρες μας, η γνώση έλαβε καταπληκτική πρόοδο. Στις ημέρες μας εφαρμόζεται η προφητεία του Δανιήλ, ότι θέλει πληθυνθεί η γνώση. Δίψα γνώσεως. Από το μικρό παιδί μέχρι το γέρο, διψούν να μάθουν νέα. Όχι μόνο να μάθουν νέα, διψούν να προοδεύσουν εις τα γράμματα και επιστήμας. Δίψα. Να μορφωθούν τα παιδιά, δίψα να πάνε σε σχολεία, δίψα και στο εξωτερικό ακόμα. Δίψα, κατηγορήσεις την δίψα της γνώσεως. Όχι. Δεν θέλω να είναι ο λαός μου αγράμματος. Θέλω οι άνθρωποι να είναι στη θέση να μελετούν και να διαβάσουν. Έτερον εκάτερον όμως. Ερωτάτε γιατί διψούν τα γράμματα. Γιατί διψούν να μάθουν τα γράμματα, τα πράγματα του Θεού. Ζητά ο άλλος να μάθει γράμματα για να διαβάσει την αγγεγραφή. Γιατί θέλουν γράμματα, ζητούν γράμματα για να υπηρετήσουν τον λαό αυτών των μαρτυρικών λαών. Γιατί θέλουν να μάθουν γράμματα, για να είναι υπηρέτε του λαού. Όχι αδελφοί μου. Οι γνώσεις ζητούν τη γνώση, ζητούν να μάθουν πολλά πράγματα για να πλουτίσουν και να δισαυρίσουν. Οι γνώσεις έγινε μέσο, έγινε είδος εμπορίου, το ακριβότερο μέρος του εμπορίου. Παραδείγματος χάρη, νομικός, δικηγόρος, σπουδάζει. Πουλεί τη γνώση, κόπιασε το γραφείο του, πλήρωσε το χιλιάρικο. Πουλάει τη γνώση και ρώτησε το μπακάλι που υπάρχει σε κάποια συνοικία. Ο άλλος ο ιατρός, δεν λέγω για όλους τους ιατρούς, ούτε μιλώ για όλους τους δικηγόρους, αλλά μιλώ για το πλήθος των ιατρών και δικηγόρων. Ο άλλος έγινε ιατρός, σπούδασε, απέκτησε κάποια φήμη. Εισπράττει, πληροφορούμε γιατρούς, ότι εισπράττουν την ημέρα 20, 30, 40, 50, 60, 100 χιλιάδες δραχμάς. Είναι πλουτισμός. Πουλούν την μοσχοπολούν την γνώση των τεξαετρικάστων γνώσης. Και ο άλλος ο μηχανικός τι κάνει, και αυτός ο μηχανικός πουλάει την γνώση. Δηλαδή επιστήμη business. Επιστήμη business. Όχι, όχι, όχι. Επιστήμη είναι ιερά. Επιστήμη, ο επιστήμος είναι όπως ο ιερές. Και όπως εγώ δεν επιτρέπω, επιτρέπεται να σειρέσει, να πλουτίσει δια του πετραχυλίου και ομοφορίου, έτσι και ο αληθινός επιστήμος, όπως τον γραφίζει η γραφή, δεν πρέπει να πλουτίσει, να ποθάνει φτωχός, φτωχός να ποθάνει. Έτσι είναι. Και ο Θεός θα είμαστε μακράν ημέρα, κατά την οποία επιστήμη, θα σβήσουμε επιστήμη, όχι εκμετάλλευσης, αλλά επιστήμη ίσον υπηρεσία λαού. Είναι πολύ μακράν, διάφορος, ο επιστήμων διάφορος λαού και ουθή εκμεταλλευτής λαού. Γνώσεις και ακριβώς επάνω στη δίψα αυτή της γνώσεως δια ευημερία ηλική υπάρχουν, αυξηθήκανε τα σχολεία καταπληκτικώς. Ναι, σχολεία. Κάποτε εκυκλάδες λύσεις από τις οποίες κατάγομαι. Είχε ένα μόνο γυμνάσιο. Είχε μόνο ισχυρό γυμνάσιο. Τώρα έχει 15 γυμνάσια, δεν ξέρω πόσα γυμνάσια. Κάποτε η Κρήτη μας, η Μεγαλόνισσος Κρήτη, είχε ένα γυμνάσιο στα Χανιά. Τώρα έχει 24 γυμνάσια. Αποκτάει και πανεπιστήμιο. Κάποτε η Ελλάδα είχε ένα πανεπιστήμιο. Σήμερα έχει 6 πανεπιστήμια. Σιγά σιγά και το νησί μου το μικρό υπάλληλο θα αποκτήσει πανεπιστήμιο. Όχι προς τα γράμματα, όχι προς επιστήμια. Σπάνιο πράγμα. Σπάνιο πράγμα έγινε πλέον ο Γιώργος και ο Βοσκός. Τα πολυτιμότερα αυτά και αναγκαιότερα επαγγέλματα επάνω στα οποία στηρίζεται η οικονομία του έθνου. Στη Φλόρινα, 25 Μαρτίου μας εξίωσε ο Θεός μέσα σε ένα ωραίο εθνικό και πατριωτικό περιβάλλον να εορτάσουμε εκεί και στράμματα εις τα σύνορα γυρότερον το αίσθημα της πατρίδος και παρήλασαν ενώπιον των επισήμων ο διάχυμος νεολαία. 2.000, 3.000 μαθητές, ευσταλείς, σπουδαστές της Ακαδημίας, σπουδάστριες, μικροί, μεγάλοι,
και μέχρι το μικρό πεδίο ένα ωραίο θέαμα στη μικρά αυτή αφρική πόλη. Αλλά εγώ αισθανόμουν λύπη. Γιατί? Διότι ενώ παρήλασαν 3.000, στο τέλος παρήλασαν 20 παιδιά. Τι ήταν τα 20 παιδιά? Εκεί στη Φλόρινα είναι μια σπουδαία γεωργική σχολή. Προ 20 χρόνια, προ 30 χρόνια, ένας πατριώτης Έλλην ίδρυσε την θαυμασία γεωργική σχολή, η οποία ήταν από τα καλύτερα γεωργικά σχολά. Εκεί λοιπόν οι προ 40 έτη, προ 50 όντι, μετρήστε πόσα παιδιά επήγαιναν στο γεωργικό σχολείο και μάθαν να κλαδεύουν, μάθαν να ποτίζουν, μάθαν να κατεβούν τη γη. 400! Και τώρα 20! Και αυτοί οι 20 κλονίζονται, διότι θα είναι πολύ κορόιδα να κάθουν να καλλιεργούν τη γη. Δεν αντρώει ένα ολόκληρο τεμπροχαλείο, όπως θα καταντήσει τόσο λίγο ολόκληρος η Ελλάς. Εννοείται, εάν είχα δικαίωμα ως κράτος να πάρω κόσκινο, γιατί βλέπω καθημερινώς τους δασκάλους και καθηγητάς και αισθάνομαι την τραγωδία των ψυχών του, αν είχα κόσκινο να κοστινήσω τις 3.000 που περάσαν από εκεί μπροστά, μόνο 200 παιδιά άξιζαν να σπουδάσουν. Τα άλλα, τίποτε. Δεν είναι, όσοι τα κατηγορούμε. Διότι εκείνοι οι οποίοι έχουν την σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, όπως κάποιος έλεγε πολύ επιός, αυτοί είναι οδηγοί. Και αυτοί πρέπει για παντός τρόπου να προωθηθούν για να τιμήσουν τα ελληνικά γράμματα και τις ελληνικές επιστήμες. 20 μόνο παιδιά. Πήγα σε ένα συνέδριο στην πόλη την Ιδία, σε ένα συνέδριο γεωργικών συνεταιρισμών. Κοιτάζω, μην παραξηγήσετε, θα πω κάτι, αλλά μην παραξηγήσετε. Λοιπόν, μη εκφραστείτε καθόλου, σας παρακαλώ, ό,τι θα πω δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, μακράν μόνο η πολιτική. Ομιλώ επί ανωτάτου επίπεδου, αλλά θα σας πω ως παράδειγμα. Πάω λοιπόν και βλέπω 200-300 αντιπροσώπους γεωργικών. Κοιτάζω, βλέπω στα μαλλιά τους επάνω, άσπρα μαλλιά, χιόνια, νέων δεν είδα νέων. Διότι απάνω από 40 ετών, είναι απάνω από 40 ετών, 50 ετών. Νέος δεν υπάρχει, κορόιδο θα γίνει. Θα γίνει τσοπάνος και βοσκός, λάθος κάνεις. Τίποτα, θα γίνει γεωργός. Διότι λοιπόν ότι μόνο άσπρα μαλλιά ήταν εκείνοι με τα ζητήρια στο πρόσωπο και με την αγωνία μου στην ψυχή ήταν μόνο και σε μια στιγμή προχωρώ ενώπιον των επισήμων. Παρακαλώ μην παραξηγήσετε, δεν είπε πολιτικά συστήματα. Φωνάζω, ζήτω βασιλές! Πού αποτράχθηκαν οι συνταγματάρχοι και με πιάσουν κλπ. Ρε δεν μιλάω για τον βασιλιά, λέω τον άλλο. Μιλάω για τούτο τον Γεωργόν, αυτός είναι αυτή η μεγαλειότητα του βασιλεύς. Σηκωθείτε πάνω. Θα έρθει η ώρα που να τον προσκυνήσουμε και εγώ δεσπότης θα πω αμάντων λίγο ψωμί και εσύ ο νομάρχης θα πει αμάντων μου λίγο ψωμί και εσύ ο συνταγματάς θα πει αμάντων μου ψωμί και αυτός ο καθηγητής θα πει αμάν πουλά τα ευγεία και δεν ψωμί. Οι γνώσεις θα πληθυνθεί οι γνώσεις και πληθυνθεί οι γνώσεις. Νηπαιγωγεία, δημοτικά σχολεία, πρακτικά σχολεία, επαγγελματικές σχολές, πολυτεχνία, πανεπιστήμια, ολόκληρο δεν θα μείνει πλέον ουδής έκτος και εδώ. Επραγματοποιήθη το όραμα, η προφητεία του Δανιήλ. Θέλει πληθυνθεί η γνώση, η επιστημονική γνώση. Και η γνώση αυτή έφερε τας μεγάλας, πρέπει να ομολογήσουμε, ως θετικό αποτέλεσμα, η γνώση αυτή διεξαιρέτων πνευμάτων της ανθρωπότητας έφερε ως θετικό γνώρισμα, έφερε ως θετικά αποτελέσματα τα σπουδαίας ανακαλύψεις. Πράγματα φάνταστα είναι τα σημέρας μας. Ζώμενη σημέρας αποκαλύψεως, ζώμενη σημέρας μεγάλων τεραστίων εξελίξεων της επιστήμης, αδελφοί. Εκείνα το οποίο προ 100 ετών έλεγε κάποιος Γάλλος μυθιστορογράφος, ο Ιούλιος Βέρν, αυτό σήμερα πραγματοποιείται. Μάλιστα, και απνεύμα ανάγκη από τον Ιούλιον Βέρν. Ούτε να διαβάσουμε το Ιούλιον Ταξίδια στη Σελήνη. Προ 100 ετών το έγραψε, ούτε άλλα την ΑΠ. Αλλά έχουμε εμείς προφήτη στην Ελλάδα. Προφήτη ανεκτήμητον. Όπου όντως είχε προφητικό χάρισμα. Προ 200 χρόνια έζησε και προτού να εκπνεύσει η Αγία του ψυχή εις τον ουρανό. Ο προφήτης αυτός της Ελλάδος και των Βαλκανίων και της ανθρωπότητας ολοκλήρου προφήτευσε ορισμένα πράγματα από 200 χρόνια. Τι είπε η προφητεία του Κοσμά Τέταλου? Τις έχω συγκεντρώσει σε ένα βιβλίο και τις βρίσκεται. 100 προφητείες. Εδώ θα υπενθυμίσω τα εξίσου λίγας προφητείας του Κοσμά Τέταλου. Η πρώτη προφητεία είναι: θα δείτε παιδιά μου, θα δείτε λέει αμάξα να τρέχουν στον δρόμο χωρίς άλογα. Είναι τα αυτοκίνητα, δεν υπήρχε αυτοκίνητο στην εποχή. Θα δείτε λέει παιδιά μου, ότι μια κλωστή θα δαθεί ολόκληρος η γη και η κλωστή αυτή για τα καλώδια είναι ο τηλέγραφος. Θα δείτε μαυροπούλια λέει, αχ Θεέ μου μαυροπούλια λέει θα δείτε, και έκλαιγε ο Κοσμάς Φετωνός, θα δείτε μαυροπούλια να πετούν στον αέρα και να ρίχνουν φωτιά και να κέρουν τους ανθρώπους, είναι τα αεροπλάνα. Αλλά υπάρχει και άλλη μία προφητεία αγαπητή μου, τρομερά προφητεία, ότι
γράφεται κάπου, το είδα σε παλιά, σε ένα μοναστήρι μέσα, και απορούσα και εγώ τα λέπρος και έλεγα πώς είναι δυνατόν. Γράφει μια προφητεία του Κοσμάτου, του Λουμάλων, ή άλλου του ενός προφήτου. Λέγει ότι θα έρθουν χρόνια δυστυχισμένα, και ένα από τα σημεία τα φορά ότι ένα κουτί θα τρελάνει τον κόσμο. Ένα κουτί θα τρελάνει τον κόσμο. Ήρθε το κουτί και τόλτε στο σπίτι σας, μπράβο σας. Και λέγεστε χριστιανοί. Μπράβο σας. Το κουτί αυτό λέγεται τηλεβίζιο, τηλεόραση. Λοιπόν, ανοίγεται την τηλεβίζιο και όλα τα δαιμόνια εκπορά νότου Ανατολάν και εδώ. Λέει κάποτε, έπιασε ο Θεός τον δαίμονα. Λέει που έρχεσαι, έρχομαι μακριά, γύρισα ολόκληρο την γύρισα εδώ, εκεί, και ήρθα εδώ, να ποιόν σου ήσταμε. Τι είδες, είδα. Όπως λοιπόν τότε στην εποχή του Ιώ, ο Σατανάς ανεφανίστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε ότι ολόκληρο την γη διέτρεξε. Κατά παρόμοιον τρόπο λέμε και εμείς ότι γεννήσε αυτό και όλα τα δαιμόνια. Δαιμόνιο νεκμόσχας, δαιμόνιο νεκροδίνων, δαιμόνιο νεκμονάχων, δαιμόνιο νεκρές αιώτης, δαιμόνιο ψεύδις, οικοφαντίες, διαβολές, κούπρια του διαόλου. Γέμισε ολόκληρο το σπίτι μέσα όλοι αυτοί. Και εσύ κρατείς το ραδιό, το τηλεόραση. Ένα ποσοστό της διαφοράς του κόσμου είναι αναφυσβητήτως η μεγάλη διάδοση των κουτιών. Μικρά χωριά που βλέπεις, εγέμισαν. Προλίγου μου είπε ότι σε ένα κρατικό χωριό επήγαν και εγκατέστησαν 50 τηλεόρασεις. Σε ένα χωριό που έχει 100 σπίτια μόνο. Τηλεόρασεις, τηλεβίζιο, η ζωή του ανθρώπου. Σε ένα κουτί εκλείστηκε ολόκληρος η ανθρωπότης μέσα κλπ. Και η διαφορά μου λέγε προμηνός κάτω στη Θεσσαλονίκη ένας τίμιος άνθρωπος. Έχα ένα παιδί εξαιρετικό μου λέγει. Εξαιρετικό παιδί. Ιδοφυΐα. Έπαιρνε πάντα 20. Άλγεβρα μαθηματικά φυσικά. Τώρα έπεσε. Έπεσε και έχει μόνο 10, κάτω από το 10 πλησιάζει. Ποια η αιτία, από την ώρα που έβαλα την τηλεόραση στο σπίτι, πάει το παιδί. Και οι επιστήμονες λένε ότι με τις διακυμάνσεις του φωτός που δημιουργεί η τηλεόραση, σε λίγα χρόνια, σε 4 σαντού θα ψηθούν η πλατεία των οφθαλμιάτρων. Και η φθορά είναι τεράστια. Θα σας είπε όλα, δεν θα με ακούσετε. Για το συμφέρον των παιδιών σας. Για την ψυχική σας ελευθερία. Πετάξατε από τα παράθυρα και συντρίψατε τα κουτιά αυτά του διαβόλου. Μπάχο, μπείτε τόσο καθυστερημένος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αύριο, εάν αύριο τώρα το κουτί αυτό το εξουσιάζει ο διάβολος. Το κουτί το εξουσιάζει ο διάβολος. Θα είπε ευχής έργο να το εξουσιάσει ο Χριστός. Γι' αυτό λέγεται εποχή σατανική. Όλα τα μέσα της μαζικής επιρροής του κόσμου, της διαφωτίσεως του κόσμου, τα κατέχει ο διάβολος. 99% τα κατέχει ο διάβολος. Και μόλις με τα βίας φαίνεται η φωνή του Χριστού. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Δεν γνωρίζουμε τα 10, 20 χρόνια, 30 χρόνια, εάν ο Χριστός δια των εκλεκτών φαλάγγων του νικήσει. Οπότε πλέον τότε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα τεθεί στην υπηρεσία του λόγου. Τώρα κλείστε τα ραδιόφωνα. Εφόσον τα ραδιόφωνα και οι τηλεόρασεις είναι στην διάθεση του Σατανά, του Κοσμοκράτορος. Και ανοίξτε τηλεόραση. Τηλεόραση ανοίξετε, τηλεβίζιο. Ο Θεέ μου, αν σας φώτιζε ο Θεός, ανοίξτε τηλεόραση, αλφα τηλεόραση. Η οποία είναι υψής τηλεόραση. Και τηλεόραση είναι, τούτο είναι. Η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή. Έρε δουνιά ψεύτη, κάθεσε 2, 3 και 4 ώρες και βλέπεις ενώπιον της οθόνης τα μικρά και τα σήμαντα. Άνοιξε τούτο να δεις τηλεβίζιο. Να ακούσεις φωνάς εκ των αστέρων του ουρανού, εκ των προπέραν, εξωγήινους φωνάς, οι οποίοι να ακούς την φωνή του αιωνίου Θεού. Άνοιξε το, διάβασέ το, 1/4, μισή ώρα, μια ώρα, προτού να κοιμηθείς και θα αισθανθείς μέσα σου τον παράδεισο του Θεού. Τα σημεία των καιρών, κατά τον Δανιήλ, το ένα είπαμε, είναι ότι θα πληνηθεί η γνώση. Η γνώση για το ραδιοφόνο, η γνώση για τις τηλεοράσεις, η γνώση για των εφημερίδων, η γνώση για των περιοδικών, η γνώση για όλων των μέσων τα οποία έχει σύγχρονος επιστήμη. Εις τρόπον ώστε να μαθαίνεις ακόμα και τους παλμούς και τα σεισμικά δονήσεις της Σελήνης και των άλλων αστέρων. Πολύ καλά. Και ένα άλλο ακόμα λέει ο Δανιήλ. Ένα δεύτερο σημείο ποιο είναι. Ό,τι λέει οι άνθρωποι, ότι θα έρθει σημείο, θα περιτρέχουν την γη. Είναι η μύγα που λέγεται τουρισμός. Προ 100 χρόνια εδώ στην Ελλάδα μας ερχόταν καμιά εκατοστή άνθρωποι. Κάτι Λόρδοι, κάτι Γάλλοι, κάτι Ιταλιάνοι, κάτι συγγραφείς. Ερχόταν 100 άνθρωποι. 100 τώρα, ο Θεέ μου,
ένα εκατομμύριο. Και δεν χαίρεσαι, θα πεις, δεσπότη χαίρεσαι, εγώ να χαίρω. Λυπούμαι και κλαίω. Συνάλλαγμα, τι συνάλλαγμα. Αλλήμωνα στα κράτη. Αλλήμωνα στα κράτη τα οποία εξαρτούν τα οικονομικά τους από τους τουρίστας. Όχι, τα κράτη αυτά θα αποδάνουν. Τα έθνος θα ζήσει δια παραγωγικών σκοπών, όχι δια τους τουρίστας. Απολέμω σύνδεση των τουριστών, αγαπητέ μου. Και θα θυμίστε πολύ καλά ότι αν αύριο το Α ή Β θα δει τα έρθει η μέρα στην Ελλάδα, μην πατάει ούτε ένας τουρίστας. Και τότε παρακαλώ τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τα οποία εξάδευσαν για να κτίσουμε εργαστήρια, τουριστικά κέντρα, τι θα γίνουν, κουκουβάγες και αλεπούδες και κοράκια θα φοράσουν σε εκεί πέρα. Η ζημία, η ηθική ζημία η οποία προέρχεται εκ των τουρισμού είναι τεραστία. Μολύνανε τα πάντα. Ακρογιάλια, βουνά, πεύκα, δάση, όλη η αμόλυντος φύσης έχει διαφθαρεί από το κύματος των τουριστών οι οποίοι περιτρέχουν την γη, ολόκληρον την γη. Σημεία των καιρών. Αλλά δεν διαμέσου δι' όλων αυτών των μέσων. Η διάνοια, ο άνθρωπος ανέβηκε σε ένα υψηλό επίπεδο ζωής. Έπαψε να είναι υποανάπτυκτος και έφτασε ψηλά, ψηλά, ψηλά και έγινε μικρός Θεός και πάτησε τα πάδια του επάνω στη σελήνη και πάνω στα άλλα αστέρια του ουρανού προσεγγίζει, ενώ έφτασε στο ζενίθ της διανοίας του και ακόμα περισσότερο το θα βαδίσει ως διάνοια. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο διάνοια, ο άνθρωπος είναι και καρδιά. Είναι και ευγενία αισθήματα. Η διακορονή των αισθημάτων του ανθρώπου είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα τρία αυτά ζωτικά στοιχεία επί των οποίων ερείδεται ο ψυχικός πολιτισμός των ανθρώπων. Αυτά εκλείπουν ως ημέρα και επικρατεί μόνο ο τεχνικός πολιτισμός. Μόνο ο τεχνικός πολιτισμός. Ιστροπανώστεν ο άνθρωπος, εάν ο άνθρωπος στα επιστήμα σημειώνει βαθμούς μεγάλους, άριστα στο βαθμό της καρδιάς. Στο βαθμό των ευγενών συναισθημάτων καταπίπτει ο άνθρωπος και εφαρμόζεται στον άνθρωπο η προφητεία του Δαβίδ, ο οποίος λέγει: ο άνθρωπος εντιμιώνου συνήκε, πρασινεδίτης κτίνεσαι και ο Θεαυτής. Κτινώδης κατήντησε ο άνθρωπος. Κτίνο ζώων άγριων θηρίων κατήντησε. Τι είπα, δεν είπα τίποτα. Τίποτα δεν είπα. Ο λέων της Αφρικής, ο ρινόκερος κάτω των Ινδιών, η τίγρης των Ινδιών. Ο κροκόδυλος που ζει στα σόχθας του Ινδού ποταμού, πώς να φάνε οι ταλέποροι, 10, 20, 30 ανθρώπους. Παραπάνω δεν μπορούν να φάνε. Λοιπόν, και ο άνθρωπος όμως το αγριότερο θηρίο, διότι δεν είναι απλώς θηρίο, είναι επιθηρίο με νύχια και ουρές και δόντια και κέρατα, αλλά είναι θηρίο οπλισμένο με την επιστήμη. Με την επιστήμη είναι ο άνθρωπος σήμερα είναι επιστημονικών θηρίων είναι. Επιστημονικών θηρίων, μάλιστα. Τι κάνει αυτός ο επιστήμον? Αυτός ο επιστήμον τι κάνει? Μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο, ανεβαίνει ψηλά, χώνεται μέσα στα σύννεφα και από εκεί επάνω, ενώ η μάνα κρατάει στην αγκαλιά το μικρό παιδί, ενώ άλλος διαβάζει, ένας μελετά, ενώ οι εργάτες εργάζονται, ενώ ήσυχος πολιτεία υπάρχει, ανεβαίνει ψηλά. Θεέ μου, Παναγία Δέσποινα, Θεοτό, και φύλαγε την πόλη σου. Φύλαγε την πόλη σου. Τρακ, τρακ, πατάει ένα κουμπί, σκόνη ολόκληρο η Αθήνα. Κομμερόν πράγμα. Με μία μολύς βόμβες. Και τι αυτές βόμβες θανάτου. Κατά την Αποκάλυψη είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Τέτοιες βόμβες θανάτου. Είναι συγκεντρωμένες, δεν ξέρω, 3.000 έχει η Ρωσία. Μέσα στα Ουράλια όρη τα έχουν σκαλίσει οι Ρώσοι τα Ουράλια όρη. Και οι Αμερικάνοι πάλι έχουν σκαλίσει στα δικά τους βουνά. Και τα δύο αυτά μεγαθύρια, η Τίγρης και ο Λέω, είναι έτοιμο να ορμήσουν επάνω και να ξεφεντονίσουν επάνω στα κεφαλά. Πύρ, καταστροφή, απώλεια. Με τι είναι αυτή η απώλεια, σημεία των καιρών. Τρομερά σημεία των καιρών αυτά, τα οποία δεν σκεπτόμαστε δυστυχώς. Επιστημονικών θηρίων. Αλλά ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο χοντρικός. Λέγουν για κάποιον αυτοκράτορα ότι αυτός ήταν τόσο κακούργος που έλεγε ότι, τι έλεγε, ότι ήθελε κουράστηκε να κόβει κεφάλια. Έκοψε 1.000 κεφάλια. Κουράστηκαν τα χέρια να κόβουν κεφάλια. Αχ, λέει, δεν μπορούσε ο κόσμος να ήταν μια κεφαλή με μια σπαθιά να τον κόψω ή τον ονέρον. Τώρα δεν είναι, αν ζούσε ο νέρον, δεν είχε ανάγκη από αυτό. Τώρα οι ανθρωπότητες είναι εκατομμύρια κεφάλια, αλλά μπορούν δια ο λίγων βομβών πυρηνικής ενεργίας να καταστρέψουν ολόκληρο την ανθρωπότητα. Ήκουσα προλίγου κάποιος επιστήμον μου έλεγε, Θεέ μου τι μου έλεγε, προσπαθεί η επιστήμη να εχμαλωτήσει ορισμένα ακτίνες του ηλίου.
Είναι μερικέ ακτίνες υπεριόδης απάνω του ηλίου θανατηφόρες. Αν τις εχμαλωτήσει, πω. Μια ακτίνα του ηλίου, εάν εχμαλωτήσουν, θα κόψουν, θα πάρουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε αυτό τα σημεία των καιρών, τέρατα και σημεία του ουρανού, λέγει μέσα η αποκάλυψη του Κυρίου μας κλπ. Τι αυτή είναι οι ημέρες, η αποκαλύψεως. Γι' αυτό σας είπα ότι θα συγγίσουμε εμείς οι μικροί. Φώναζα εκεί στο Μεσολόγγι όταν ήμουν νέος. Είχαν κανένα χορούς. Οργίαζαν, φώναζαν, διασκέδαζαν. Αλλά ένα χρόνο ολόκληρο δεν χόρεψε πόδι. Δεν χόρεψε ανδρόγυνο. Δεν χόρεψαν οι αλήτες. Τι, από μένα, όχι από μένα. Αλλά σήμαναν σιρήνες στο Μεσολόγγι και περνούσαν τα αεροπλάνα τα ιταλικά και έριπταν βόμπες. Πού καιρός για χορούς και διασκεδάσεις. Λοιπόν, ναι, αλλά το έγκλημα δεν διαπράτεται χονδρικός μόνον εις τους εθέρας του ουρανού. Το έγκλημα διαπράτεται και εδώ στη γη, σε καιρούς ειρηνικός. Και τώρα που φαίνεται μια ειρήνη, φαινομενική ειρήνη, και τώρα εις τας πόλεις και στα χωρία, προπαντός στα αστικά πόρκελης, διαπράτεται εγκλήματα τρομερά. Δεν μιλώ για την Ελλάδα μας. Αυτή την ώρα μπορείτε να βγείτε 12 η ώρα μεσάνυχτα, μια η ώρα μέσα στην Αθήνα, να περπατήσετε χωρίς φόβο. Να πάτε στα χωριά μας, να ανεβείτε τα ψηλά βουνά, πάνω στο Γράμμα, στο Βίτσι, στα ευλογημένα βουνά, τη νύχτα να περάσεις. Περνάω καμιά φορά νύχτα, μια η ώρα, δύο ώρες, ευλογία Θεού, άκρα ησυχία, ειρήνη τάξης και ασφάλεια. Ειρήνη, αφάνταστο. Εμείς που στα νιάτα μας προοδεύσαμε, τα και μόλις νύχτωνε κρυβωνόμεθα μες στις καλύβες και μες στα κέντρα να αποφύγουμε τον θάνατο. Εμείς τώρα δυνάμεθα να περιοδεύει η Ελλάς. Είναι μια ησυχία, μοναδική ησυχία, τάξης και ακρίβεια έξω εις τα βουνά και στα λαγκάρια. Αντέστε στο νέο Σικάγο. Αντέστε, πάρετε αεροπλάνο και πάτε στο Σικάγο. Και πάτε στη Νέα Υόρκη. Θεέ μου. Νύχτωσε όπως όταν νυχτώσει βγαίνουν τα λιοντάρια. Και βρυχώνται τα λιοντάρια. Έτσι και μας στη μεγάλη πόλη των 10 εκατομμυρίων αυτών που έχει σήμερα την ηγέτητα τάξη των κόσμων, μόλις βγουν το Σικάγο, νύχτωσε, βγαίνουν τα λιοντάρια, βγαίνουν οι γκάξτερ. Μπαν, πυροβολισμοί, τρόμος και φόβος, κάτι εκτελέσει. Ήμουν, θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό. Εκεί στην Πρέσπα είναι ένα μικρό ευλογημένο χωριό, Λευκώνα. Είναι άνθρωποι πόντιοι, είναι μικρασιάτε, έχουν βαθύ το αίσθημα της πίστεως. Όταν χτυπάει η καμπάνα, 110 είναι, 110 και 110 στην εκκλησία. Και οι γραίες ακόμα τις σηκώνουν στα χέρια τις φέρουν τα εγγόνια τους. Ένα πλήρωμα φαινόμενο αξιοθαύμαστον, μια νησής εν μέσω ενός ωκεανού, διαφθοράς και αποσυνθέσεως. Λοιπόν, εκεί στο Λευκώνα ήταν ένα καλό παιδί, Γιώργο. Καλό παιδί, ο μόνος νέος που υπήρχε στο χωριό, με 2-3 άλλους νέους. Α, ζούσε καλά, πτωχά, αλλά τίμια. Τίμια. Λοιπόν, αλλά κάποιος τον ξεσήκωσε. Κόλλησε, τον πείραξε και αυτόν η μύγα. Ποια μύγα, η μύγα της μεταναστεύσεως. Και μια μέρα λέει στον Ιεροπατέρα, πατέρα θα φύγω. Παιδί μου, πού θα με αφήσεις. Μην εδώ να κλείσεις τα μάτια μου. Πάει ο δάσκαλος, μη φεύγεις, ολιγοστέψαμε. Πάει ο παπάς, μη φεύγεις. Πάμε εμείς ως κήρυγμα, μείνετε στα βράχια μας. Εδώ κάθε πέτρα αξίζει παραπάνω το Σικάγο. Παραπάνω το Σικάγο αξίζει και από τον οξύζε της Αμερικής. Εδώ. Τίποτε, η μύγα ισχυρά. Έφυγε, πήγε στο Σικάγο, πήγε εδώ. Προχθές, προ μιας εβδομάδας, το χωριό χτυπούσε νεκρικά, μεγάλη Παρασκευή, χτυπούσε η καμπάνα. Τι, τον έφραμε φέρετρον. Πήγε το παιδί αυτό να εργαστεί στο Σικάγο και εκεί σε ένα ρεστοράν που δούλευε ο γκαρσόνι, ένας γκάξτερ πάει και κάτω. Και το κύριε σε ολόκληρο το χωρίο. Εγκλήματα, τα εγκλήματα ασύλληπτα τα οποία βλέπετε καθημερινώς να τελούνται στις πόλεις εκείνας. Και το κύμα εκείνο της εγκληματικότητος, εάν δεν προσέξουμε, θα έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Ήρθε η ΤΕΦ, εγγύς, εάν δεν λάβουμε τα προσήκοντα μέτρα ως κράτος και κοινωνία και ως εκκλησία. Τέλος σημείων των καιρών, είπαμε, είναι η γνώση πληθυνθεί ή θα πληθυνθεί. Δεύτερο σημείο είναι την γη θα περιτρέχουν οι τουρίστες. Το τρίτο είναι η εγκληματικότητα, η οποία αυξάνεται συνεχώς σε όλα τα έθνη του κόσμου, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Και ένα άλλο σημείο είναι, ποιο σημείο. Τρίτο, για να τελειώσω και να αφήσω το υπόλοιπο, την ανάπτυξη του θέματος εις το επόμενο θέμα, εις την επόμενη ομιλία, την άλλη αν θέλει ο Θεός.
τι είναι, ότι πλέον ο διάολος πήρε γομολάστιχο και έσβησε πλέον από μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων τα μεγάλα αμαρτήματα. Μοιχεία, τίποτα. Πορνεία, τίποτα. Θεέ μου, Θεέ μου, ούτε η ομοφιλοφιλία, να μην εκφραστώ κατά τρόπον άσχημον, όπως κάποτε ξεφράστηκα σε έναν κινηματογράφο εκεί πέρα κλπ. Που εκεί με φάσει τα παραφύσιν αρσενικοί με αρσενικούς, θηλυκούς με θηλυκούς, έφτασε στο κατακόρυφο, αδελφοί μου. Δεν είναι πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο Αγγλία, ο Αγγλία που βασίλευε στα κύματα, ο Αγγλία, η χώρα της βίβλου, ο Αγγλία του Λουβού, του Βίρονος, του Λόρδου Βίρονος και των μεγάλων αγχών της ανθρωπότητας, ο Αγγλία, αστέρι του ουρανού, κατέπεσες μέχρι το σημείο ώστε με στη Βουλή να ψηφίσουν νόμο ότι επιτρέπεται αρσενικός με αρσενικό να παντρεύεται. Και ο Μοντκόμερι, ο ήρωος της ερήμου του Αλεμάη, υπό τις αδελάς του οποίου εστρατεύσαν τα τέκρα της Ελλάδος, ο Μοντκόμερι γεμάτος παράσημα, τα πήρε τα παράσημα και τα σπέταξε και είπε: τα επιστρέφω τα παράσημα που μου έδωσε η πατρίς. Εσχύρομαι, ντρέπομαι που γεννήθηκα Άγγλος. Ω Αγγλία που κατέπεσες. Και τώρα πρώτος, προχωρώντας το κακό, φτάσαμε στη Σουηδία, άλλη χώρα εκεί πέρα. Χθες γράφανε εφημερίδες ότι εκεί μαζεύτηκε όχι πλέον η Βουλή, αλλά η Εκκλησία της Σουηδίας, παρακαλώ. Και έκανε ειδική ευχή, θα στεφανώνονται μέσα στις εκκλησίες οι ομοφιλόφιλοι. Και εδώ μέσα στην Αθήνα υπάρχει αγέλη ολόκληρος. Αγέλη ολόκληρος και μέσα στην Αθήνα. Η οποία περπατάει δεξιά και αριστερά και το κύμα αυξάνει και περιγράφεται. Και ενώ αντιθέτως τα εσχά αυτά αμαρτήματα, ο γάμος ο ευλογημένος καταπίπτει. Ήμουν το πρωί. Το πρωί με κάλεσαν και πήγα. Γιατί τους αγαπώ, πήγα στον σύλλογο των Πολυτέχνων που ήταν, είδε κανείς από εσάς, εκεί, κανείς, ήταν εκεί, στο κυματοθέατρο Πάλας, πώς το λένε, εκεί. Εκεί λοιπόν είπα μερικά λόγια και τους είπα ότι δυνατείτε δεν είναι μόνο το έγκλημα αυτό και σύγχρονα μαζί με τα άλλα εγκλήματα θα αναφέρω το τελευταίο έγκλημα. Ποιο είναι το έγκλημα? Ακούμε τους γκάστερ ότι σκοτώνουν και ανατριχιάζομαι. Ακούμε τους άλλους και να τριχιάζομαι. Κι όμως εδώ μέσα στην Ελλάδα διαπράττονται φόνοι. Πόσοι φόνοι. Μετρήστε. Αν σας βάλω να μετρήσετε, θα φύγετε μεσάνυχτα από εδώ. Βάλω, φωνάζετε, να φωνάζουμε. Ένας φόνος, δύο φόνος, τρίος φόνος, τέσσερις φόνος, πέντε φόνος, μέχρι τα 1000 πόσα λεπτά είναι. Μέχρι 2000 πόσα λεπτά, πόσες ώρες είναι. Μέχρι 3000, μέχρι 10.000, μέχρι 100.000, μέχρι 150.000, μέχρι 200, μέχρι 300.000. Θα φύγουμε τα μεσάνυχτα, μετρώντας, να χτυπάει νεκρικά. Κάθε φορά ένα νταν, δύο νταν, 300 φόνοι. Χέρια βαμμένα με αίμα, στάζουν τα αίματα. 300 φόνοι. Ποιοι είναι? Είναι εκτρώσεις, οι οποίοι γίνονται εδώ στον τόπο μας. Στον τόπο μας, μάλιστα. Παιδιά πλέον δεν γεννάνε. Ανέφερα 3-4 παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε να φέρω ένα και μόνο παράδειγμα το οποίο ανέφερα εκεί στον Σύλλογο των Πολυτέκνων. Ότι ίσως είναι εδώ και ο επιθεωρητής. Εκεί στην Φλόρινα έχουμε ένα εξαίρετο επιθεωρητή. Είχαμε, τον χάσαμε, τον κύριο Χαραλαμπάκη. Λοιπόν, είπε να συγκεντρώσουμε τους δασκάλους. Μαζέψαμε τους δασκάλους των δύο ονομών, των ονομών Φλωρίνης και των ονομών Καστοριάς. Έκαμα θεία λειτουργία προς χάρη των δασκάλων. Μαζευτήκανε παρακαλώ 400 δάσκαλοι. Εγέμισε ο ναός, ο Μητροπολιτικός ναός, ο γέμισε του Αγίου Παντελήμονος μέσα δασκάλοι, ωραίο θέαμα. Στο τέλος δεν ξέρω τι έπαθα. Και καθώς τους μοίραζα το αντίδωρο, ευλογία κύριο Αρτεφή μας κλπ. Του μοίραζα το αντίδωρο, λέω ας σε ρωτήσω, παιδιά έχεις δάσκαλοι? Τον ένα, δύο. Τον άλλο, παιδιά έχεις, δύο. Παιδιά, δύο. Ένας μόνο, δύο, τρεις, τρία, τέσσερα. Τίποτε άλλο. Λέω, μου ήρθε το αίμα στο κεφάλι. Να κατεβώ κάτω και να αρχίσω να τους ραπίζω. Διότι να τους ραπίζω τόσο πολύ. Αλλά στο τέλος, στην πόρτα, όχι τον νόμο, να, ένας χωριάτης. Ένα από ένα χωριό, από τον Τροπεούφο. Πτωχαδάκι, το ήξερα. Γρηγοριάδης το όνομα. Μόλις τον είδα, ανέπνευσα. Γρηγοριάδη, λέω. Δεν ακούει και καλά. Έλα, του λέω, έλα, γλίγορα, λέω. Τρέξε. Λοιπόν, ήρθε. Τι να κάνω εγώ μέσα, μου λέει, δασκάλινε. Βρε, σε χρειάζομαι, του λέω. Έχεις σύνταξη? Όχι.
Έχεις μισθό? Όχι. Έχεις επιδόματα? Όχι. Έχεις τσεκ? Όχι. Τι έχεις? Ένα μικρό μαγαζάκι, κανέναν καφέ πουλάω και έχω καμιά γελάδα, κανένα πρόβατο. Πόσα παιδιά έχεις? Παιδιά. Οχτώ παιδιά! Οχτώ παιδιά αυτός είχε και η δασκάλη τίποτα. Λοιπόν, τον βλέπετε? Χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις. Έχει τα παιδιά αυτός. Εσείς, πού είναι τα παιδιά σας? Και τον παίρνω με τη βία. Του λέω, κατεβαίνω κάτω από το δεσποτικό και του δίνω μια σπρωξά. Αυτός ντροπαλός, ανέβα πάνω, του λέω. Ανέβα πάνω! Το ανέβασε πάνω στο δεσποτικό και λέω, αυτή είναι Ελλάς, αυτή είναι η Εκκλησία. Μάλιστα, αυτή είναι. Πάνε. Πάνε οι πολυτεκνοί, δεν υπάρχουν πλέον πολυτεκνοί. Δεν υπάρχουν. Φωνείς! Ω φωνείς! Όσοι μητέρες, όσοι πατέρες, όσοι ιατροί, εγκληματίοι ιατροί, οι οποίοι λοιπόν κάνουν τις εκτρώσεις, λίγα και έκτρωσεις. Φοβερό πράγμα, απέσιο πράγμα. Και δυστυχώς βρίσκονται και πνευματικοί, ανάξιοι πνευματικοί, οι οποίοι επιτρέπουν την θεία κοινωνία εις αυτούς οι οποίοι τι αυτά μέσα χρησιμοποιούν για να εκριζώσουν τη ζωή από τα σπλάχνα της μητέρας. Ναι. Σε λίγες μέρες, μου ήρθε κάποιος άλλος, ας μην πω το όνομά του, είναι στη διάθεση παντός. Το έχω, να μην νομίζετε ότι είναι ένα μύθος ή ένα φαντασία. Ήρθε ένας. Ανωτά την θέση κατέχει στο έθρος. Έρχονται εκεί εθιμοτυπικός. Μόλις κάθονται, αμέσως εγώ κάνω ερωτήματα. Παιδιά, έχεις οικογένεια? Λέει, έχω οικογένεια. Έχεις γυναίκα? Έχεις γυναίκα. Παιδιά, πόσα έχεις? Λέει, δύο. Κουράστηκα να σας πω. Περάσατε μέσα από την πόλη στα 7 χρόνια που είμαι δεσπότης, 400 δημόσιοι υπάλληλοι, μικροί και μεγάλοι, ανωτά των αξιωμάτων κλπ. Και μόνο και εσύ δυο, λέω, κουράστηκα να ακούω. Αμά μου, μάζει τους να δικαιολογηθεί. Μη δικαιολογήσε. Στο τέλος τι μου είπε? Ήταν τίμιος άνθρωπος. Είδα να δακρύζει. Στα μάτια του ήταν τα δάκρυα και μου λέει, έχεις δίκιο, δεσπότη. Πρώτη φορά με ρωτάνε για αυτό το ζήτημα. Μου αναμοχλεύει στα βάθη της ψυχής μου. Μου επιθυμίζει το αμάρτημά μου και το έγκλημά μου. Εγώ φταίω. Δεν φταίει η γυναίκα μου. Και ξέρεις, δέσποτε, μου λέει. Ξέρεις, μου λες. Εγώ, λέει, είμαι από κάτω από το Μοριά, λέει. Ξέρεις πόσα παιδιά γέννησε ο πατέρας μου? Πάμπτωχος ο πατέρας μου. Σκάλιζε τη γη. Τη γη. Κλάδευε αμπέλια και καλλιεργούσε τη γη. Ξέρεις πόσα παιδιά έκανε ο πατέρας μου? Πού να ξέρω εγώ? Έχω κατάλογο των παιδιών, τον πατέρα σου, λέω. Στατιστική κρατάω. Πόσα παιδιά, μη γελάσετε, κλάψτε και δρυνήστε. Όταν ακούστε, ο πατέρας του πτωχός που τον γέννησε αυτόν είχε 14 παιδιά. Και με ρωτάει ένα δεύτερο ερώτημα, δέσποτα, ξέρεις τι σειρά έχω εγώ στα παιδιά? Πού να ξέρω τι σειρά έχεις? Είμαι ο τελευταίος. Είμαι ο 14ος. Μπουναμάς του ήρθε. Μπουναμάς. Στρατηγός είναι. Μπουναμάς. Μπουναμάς ήρθε μέσα στο σπίτι του. Το τελευταίο παιδί του. Πού το περίμενε αυτός ο πτωχός άνθρωπος? Ότι θα γεννήσει 14 παιδιά και το τελευταίο παιδί θα έρθει εις την κορονίδα της στρατηγικής ιεραρχίας. Μα. Λέω, πώς ο πατέρας σου έκανε σε παιδιά? Πίστευε στο Θεό, μου λέει. Πίστευε στο Θεό. Μάλιστα. Σήμερα δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν. Έχουν φωνεύσει τον Θεό. Τον έχουν φωνεύσει τον Θεό. Και αυτός που είναι θεοκτόνοι σήμερα οι άνθρωποι. Και οι θεοκτόνοι γίνονται και ανθρωποκτόνοι, γίνονται και χριστοκτόνοι. Αδελφοί μου, δεν σταματώ. Το είδωρο της ξυλοψύθρας ετελείωσε. Η ώρα παρήλθε. Αν θέλει ο Θεός, την άλλη Κυριακή θα είστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το κήρυγμα επί των σημείων αυτών της σειράς Αποκαλύψεως. Τώρα προτού να τελειώσω, έχω να είπω τα εξής. Ότι όσοι θέλετε από εσάς να δείτε τα σημεία των καιρών ακόμη περισσότερα, εγώ είπα τρία μόνο, τέσσερα. Ανοίξτε τώρα που θα πάτε στο σπίτι σας τον Παύλο των Απόστολων. Ανοίξτε την Δευτέρα προς τη Βότερη Επιστολή. Ανοίξτε εκεί και εκεί θα δείτε εκεί ένα φοβερό πράγμα. Ο διάβολος στράγει όλους, κρατούν κομποσκίνια. Κομποσκίνια. Και ο διάβολος κρατά ένα κομποσκίνι. Όχι κομποσκίνι, ένα κομπολόι. Και το κομπολόι αυτό του διαόλου που μας παίζει όλους με το κομπολόι του, το κομπολόι του μας το παίζει, μας παίζει όλους το κομπολόι του ο διάβολος, έχει 20 μαύρες χάντρες. Η πρώτη μαύρα, το σημείο των καιρών, έσονται οι άνθρωποι της εσχάτης χρόνης, στους τελευταίους χρόνους οι άνθρωποι, η πρώτη κακία είναι η φιλαυτία, ο φιλοτομαρισμός. Και η τελευταία κακία, κατρακυλά ο άνθρωπος και φτάνει στην απιστία. Αδελφοί μου, προ 50 ετών όταν ήμουν εδώ φοιτητής, πριν μισός αιώνας πέρασε, μικρό παιδί που ήμουν εδώ φοιτητής νέος. Λοιπόν, θυμούμε, καθώς βγαίναμε το Πανεπιστήμιο, ήταν άστατος η πόλη. Τι συνέβη? Σε ένα κέντρο εδώ των Αθηνών παραπέρα ήταν ένα καφενείο, λαμπρό καφενείο. Μέσα στο καφενείο, τότε στην εποχή εκείνη,
Ένας είχε τον αργυλέτο και έπινε τον αργυλέτο. Ο άλλος είχε τάβλι και έπιζε το τάβλι. Ο άλλος είχε ξαπλώσει τα πόδια του σε δυο καρέκλες και διάβαζε μια εφημερίδα. Ο άλλος συζητούσε πολιτικά. Ο άλλος έπαιρνε τον καφέ του, το τσάι του κλπ. Κάποια στιγμή από πάνω από την οροφή πέσανε κάτι σημαδάκια. Πέσανε κάτι ασβεστάκια, ασβέστης, μικρή ασβέστης. Τάκ, 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 τάκ. Ένας μέσα γέρος, ρε λέει παιδιά, το κτίριο δεν πάει καλά. Βγείτε έξω! Μα με τον αργυλέτο ρούφηξε άλλη μια φορά. Τον καφέ του άλλος, τον φιβερίδες που έχει συζήτηση, βγαίνει έξω αυτός ο ένας που είδε τα σημάδια, σε λίγο γκρρρρ, πάει το αυτό. Και πλακωθήκανε μέσα όλοι, σκοτωθήκαν όλοι. Μέσα, εδώ στο κέντρο των Αθηνών. Παραβολικός σας ομίλησα. Οικοδόμημα είναι το οικοδόμημα. Ποιο είναι το οικοδόμημα? Οικοδόμημα είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός που τον φτιάναμε 10 αιώνες ολόκληρος. Και μέσα στο οικοδόμημα αυτό στεγαζόμεθα. Μέσα στο στεγονό, 10 χρόνια, 10 αιώνες, μέσα στον ευρωπαϊκό αυτοπολιτισμό στεγάζονται έθνη. Εδώ στη Σερβία απ' έξω σε ένα μοναστήρι ζει ένας άγιος άνθρωπος. Ζει ο Ιουστίνος ο Ποποβίτς, άγιος. 85 ετών, άγιος πραγματικός, με τον κομποσύνη του, με τις προσευχές, με τα δάκρυά του. Και αυτός λέγει ότι το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού καταραίει, καταραίει, καταραίει. Θα καταρρεύσει ολόκληρο. Θεέ μου, θα καταρρεύσει. Κάτι πεθαίνει. Κάτι πεθαίνει μες στον κόσμο. Κάτι γεννιέται, μεγάλο και υψηλό. Και αυτό που θα γεννηθεί θα είναι η βασιλεία του Θεού. Ον πέδε σημνείται και υπερυψούται εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.